όλη η συνοδεία του που συνόδευε, η αξιωματούχη του, η Οθωμανή στρατηγή, πολλοί από αυτούς είναι και εξωμότες. Και εδώ πέρα μπαίνει μέσα στην εκκλησία και βλέπει τι βλέπει. Βλέπει την εικόνα και εκεί κοιτάζει με έκθαμο. Στο τώρα το δείχνει τουρκικό έργο. Είτε με τι έκπληξη παραμένει στον Παλαιοκράτορα. Πως κοιτάζει το βλέμμα του, με τι θαυμασμό. Είναι μια χαρακτηριστική στιγμή που μ' άρεσε και την κράτησα για να την δείτε. Από μια μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή. Εδώ είναι ένα ρωσικό, υπήρχε μία ένα φίλο, έλεγα ένα Ρώσο, ο οποίο ήταν ένα σκλάβο, θυμίζει, καθώ ήταν στην Αγία Σοφία, το ζωγράφο σε μία εικόνα. Αν θα πάρει φωτιά η εικόνα, αυτό σημαίνει ότι θα πέσει λίγο το ελεύθερο. Πριν από λίγο καιρό είχε πάει ένα πρόσωπο σε Ιερομόνα που στην Κωνσταντινούπολη και κατέγραψε την ζώση τη πόλη. Αυτά είναι από τις καταστροφές των Οθωμανών που άνθρωποι χάρη της πόλης. Είναι ουστή τη βαρβαρότητα των μουσουλμάνων που έχει πέσει σε ό,τι έδωσε πάνω να κονίζει κάποιο πρόσωπο άλλο. Όπως εδώ η αυτοκράτορα. Αυτές είναι οι φωτογραφίες που ήταν κάνει την εποχή της άλλης. Που δείχνει τις σχέσεις των Οθωμανών και στρατηγών. Η άλωση παρομοιάστηκε με την προδοσία του Ιούδα. Ήταν δηλαδή η σταύρωση της Ορθοδοξίας, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Αυτός είναι ο Ρώσος. Φαίνεται εδώ και η παγκόσμια διάσταση, να πει η άλωση της Κωνσταντινούπολης, σε όλους τους χριστιανικούς λαούς, ιδιαίτερα βέβαια στους Ορθοδόξους. Περιδιαβαίνει τα πίχνα μας κάτω. Εδώ θα δούμε ένα συμβολικό όραμα. Εδώ δεν είναι μέσα στην ουσία της Ιθελέ. Ο ζώμος στη μεγαλοπρέπεια που είχε αυτός ο ναός της Ορθοδοξίας. Πάνω στα τείχη. Λέει ότι η Χριστία να την παλήθηκε στις 1453. Ήταν η νομιμία που οι Οθωμανοί πατήσανε τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Ο Χριστός της πόλης παρουσιάζεται ένα συμβολικό όραμα που δείχνει έναν άνθρωπο, έναν τάβρο, έναν αϊτό και ένα λεοντάρι. Είναι το σύμβολο που αναφέρεται στο Ιωάννη του Ιωάννη. Που βγαίνει έξω από τα πίσω. Είναι αυτό το συμβολικό το όρο δηλαδή. Η σημερινή Κωνσταντινούπολη, όπως τη βλέπει ο Ρώσος, τα πλοία, οι άνθρωποι, όλο αυτό το κλίμα που μας περιέγραψε ο Ρώσος. Το βάρος αυτό του Ισλάμ που έχει πάνω από τον Ρώσο. Εδώ θα δούμε πώς βελτιώνουν οι Τούρκοι είναι μια μεγάλη εκκλησία δίπλα στην Αγία Σοφία. Πολλοί θα την έχουν επισκεφτεί.
Εκεί μέσα λοιπόν διαλέξαμε να ανοίξω αυτό το σκρό βίντεο κλιπ. Δείχνουν πώς αντιμετωπίζουν το σημερινό καθεστώς και εγώ και τα μνημεία τα χρησιμοποιητικά. Η Αγία Ειρήνη είναι ένας μεγαλοπρεπής ναός που βρίσκεται στα παλιά του Βαδινά, τώρα δεν θα είναι αγιάς ουδία. Αυτό ήθελα να σχολιάσω να σου δείξω για να είναι λίγο από το σημερινό έσχο στο τουρκικό καθεστώς. Κάποιο εδώ από εμάς δεν μου υπήρξε κάποιος να διαμαρτυρηθεί για τέτοιες διαδηλώσεις. Έχω καταγράψει πολλές τέτοιες διαδηλώσεις, οι οποίες όπως βλέπω βέβαια συνήθως. Και τώρα θα πάμε στη μοναδική εκκλησία που παρέμεινε πριν από την άρρωση μέχρι σήμερα ακόμα και λειτουργεί. Είναι η λεγόμενη κόκκινη εκκλησία. Σε όλη τη διάρκεια της Οικουμενικής Αυτοκρατορίας κατάφερε αυτή η εκκλησία και παρέμεινε σε λειτουργία. Το εντυπωσιακό είναι ότι την παρουσιάζει ένας Τούρκος, ο Μουράτ Μπεργκέ, ο οποίος πριν από λίγες μέρες κατήγγειλε κάποια έργα που γίνονται μπροστά από την Αγία Σοφία. Και εδώ δείχνει πολλά, αυτό δίνει πολλά μηνύματα. Για να καταλάβω το που σας έλεγα πριν για την περιδεμένη συνείδηση πολλών συνεργών κατοίκων της Τουρκίας. Είναι η εκκλησία της Μαρίας του Μογγόλου, που γίνεται και στήριο από κράτορας ο Παλαιολόγος, απαντευθεί τον πρίγκιπα των Μογγόλων για να τους έχει συμμάχους. Στον δρόμο όμως που πήγαινε, σκοτώθηκε ο πρίγκιπας από τον αδελφό του και αντί να παντρευτεί αυτό, παντρεύτηκε τον αδελφό του. Μετά από λίγο καιρό όμως σκοτώνεται και ο αδελφός του και τότε η Μαρία, η πριγκίπισσα, που ονομάστηκε Μαρία των Μογγόλων, γύρισε πίσω στην Κωνσταντινούπολη, έγινε αδελφή, αρχιδέ, καλόγρι, και έκλεισε αυτή την εκκλησία που μέχρι σήμερα λέγεται Εκκλησία Μαρία των Μογγόλων και έχει και βούλα του Μωάμεθ του Φατίχ, που της δίνει την άδεια να συνεχίσει την εκκλησία. Λέει την ιστορία και στα αγγλικά και στα αγγλικά. Είναι η μοναδική εκκλησία που σε όλους τους αιώνες της παρουσίας των μουσουλμάνων παρέμεινε χριστιανική και λειτουργεί αυτό να έρθει. Πώς είναι η εκκλησία. Και σήμερα θα προσθέσει κάτι πολύ σπάνιο. Περιεχθεί βαπτίσματος, κάτι που λύγει πολύ σπάνια στις, δηλαδή δεν υπάρχουν για παιδιά να βαπτιστούν. Βλέπετε πώς χαρακτηριστικά φυλάνε το χέρι με το στόμα και με το μέτωπο. Η εκκλησία αυτή στηρίχθηκε ένας από τους πύλες που υπάρχει κάποια δουλειά. Και τώρα θα δούμε ένα εκπληκτικό βίντεο από τον Γκάλα δημοσιογράφο. Είδατε το σταυρό δίπλα της. Παρουσιάζει κάποιες εκκλησίες στην περιοχή Μόδη, είναι στην ασιατική ακτή στην Καλκιδόνα. Οι Τούρκοι λένε Μοντάν. Θα δείτε σε λίγο κάτι το εκπληκτικό. Μιλάμε για μία του Γκάλα δημοσιογράφου. Σε ένα κρατικό κανάλι της Τουρκίας. Παρουσιάζει τους κεντρικούς δρόμους. Η περιοχή αυτή κάποτε κατοικούνταν αποκλειστικά από Έλληνες. Σήμερα βέβαια δεν υπάρχουν. Είναι και κεντρικοί δρόμοι του Μοδίου, δίπλα στην Καλκιδόνα, το λένε στην Καλκιδόνα.